Αλλά το Σύνταγμα λέει με σαφήνεια ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην πρόσβαση στο επάγγελμα με βάση κριτήρια αξιοκρατίας. Όλοι οι συνταγματολόγοι μας λένε ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν ισόρροπα κριτήρια, να ισορροπεί δηλαδή προϋπηρεσία με τα επιστημονικά κριτήρια. Μάλιστα ορισμένοι λένε ότι τα επιστημονικά πρέπει να είναι παραπάνω από την προϋπηρεσία. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε εν δυνάμει με 150.000 υποψηφίους, τόσοι περίπου θα κάνουν αίτηση. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν πολύ μεγάλη προϋπηρεσία, υπάρχει μια τεράστια κατηγορία ανθρώπων που δεν έχει καθόλου προϋπηρεσία. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν πολλά επιστημονική προσόντα, υπάρχουν άλλοι που έχουν ελάχιστα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί πρέπει μια ηχηρή ομολογό μειοψηφία να θέλει να αποκλείσει δεκάδες χιλιάδες νεότερα άτομα. Εμείς καταργούμε τον γραπτό διαγωνισμό. Και καταργούμε τον γραπτό διαγωνισμό διότι δεν θεωρούμε ότι είναι επιστημονικά έγκυρος. Είναι ανεξάρτητα αν είναι αδιάβλητος ο διαγωνισμός, που είναι. Αλλά είναι ένα κριτήριο που πρέπει να μετράει τόσο πολύ για να εγγυηθεί ένα καλό προφίλ εκπαιδευτικού. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι προτείνουν όλοι αυτοί που διαδηλώνουν. Ή αν το έχω καταλάβει σωστά, τότε υπάρχει ένα θέμα. Όλοι αυτοί λένε, οι συμβασιούχοι, οι τωρινοί, να μετατραπούν σε μόνιμο. Καταρχήν αυτό ξέρουμε ότι το απαγορεύει το Σύνταγμα. Το δεύτερο όμως είναι ότι με ποιο σύστημα θα γίνει αυτό. Έτσι όποιος κάνει αίτηση, η αντιπολίτευση καταρχήν δια του αρχηγού της έχει εκφραστεί με σαφήνεια ότι δεν θέλει διορισμούς. Το είπε στον Αντένα ο κ. Μητσοτάκης πριν 2-3 μέρες. Και μάλιστα οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες αρνήθηκαν να πάρουν θέση επ' αυτού του ζητήματος. Κάτι γνώμη είναι μείζον πολιτικό ζήτημα. Μετά από 10 χρόνια διοριστία στην εκπαίδευση με τόσους αναπληρωτές, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχεται και λέει: εγώ δεν θέλω διορισμούς. Δεν λέει: εγώ θα τους διορίσω με το τάδε σύστημα. Που καταλαβαίνω εκεί να υπάρχει μια διαφορά. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια διαφορά επί της ουσίας. Δεν θέλει διορισμούς ο άνθρωπος. Πρώτον, εμείς λέμε 15.000 διορισμούς και το 19 θα γίνουν 4.000. Για αυτούς υπάρχει εγγραφή στον προϋπολογισμό. Για αυτούς που θα γίνουν το 19 υπάρχει εγγραφή. Ο προϋπολογισμός δεν προβλέπει τι θα γίνει σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια. Ο προϋπολογισμός του κράτους για ένα χρόνο. Ανακοινώσαν 15.000. Οι 4.500 λοιπόν οι πιστώσεις είναι σαφείς.